Αποφεύθηκε το χειρότερο σενάριο για την ίδρυυση στο Δήμο Ηρακλείου το φετινό καλοκαίρι. Το φράγμα Ποσελέμη ενισχύθηκε με 4 εκατομμύρια κυβικά από τις ελάχιστες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις των προηγούμενων μηνών. Από 3 εκατομμύρια κυβικά νερού το περασμένο Ιανουάριο, οι ποσότητες ξεπεράσαν τα 7 εκατομμύρια κυβικά. Βιώνουμε ακόμα ένα πολύ ξηρό υδρολογικά έτος. Ένα έτος που πραγματικά δεν θέλουμε να φανταστούμε σενάρια, να το πω έτσι δραματικά. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε 10,5 εκατομμύρια κυβικά και τώρα μιλάμε για 7,2. Ευτυχώς που προκύψανε και τα τελευταία καιρικά φαινόμενα που δράσανε πάρα πολύ θετικά. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα ίδρυυσης μέχρι και το τέλος του 2024, καθώς η ΔΕΙΑΗ θα λάβει συνολικά 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερού από το φράγμα Ποσελέμη, με τις ποσότητες να είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Θεωρητικά πάντα δεν θα έχουμε πρόβλημα το καλοκαίρι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα πρέπει να γίνεται μια χρηστή διαχείριση του νερού. Είχαμε εδώ μια συνάντηση, κανονίσαμε να πάρει το Ηράκλειο 3,5. Την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι έπαιρνε. Περίπου 5 εκατομμύρια. Και οι δύο ΔΕΙΑ του Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου από 1,1 εκατομμύρια κυβικά. Εάν αυξηθούν οι ποσότητες μέσα στο φράγμα, να μπορέσουμε να εκπονήσουμε διαφορετικά σενάρια, πιο ευνοϊκά, προς τις ΔΕΙΑ και στους πολίτες. Προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα τη φετινή τουριστική σεζόν, η ΔΕΙΑ έθεσε σε λειτουργία 59 γεωτρήσεις για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, ενώ πολύ σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία 2 ακόμη γεωτρήσεις. Όλες οι γεωτρήσεις που είχαμε και αυτές που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια σταματήσει λόγω του Ποσελέμη είναι πλέον σε λειτουργία. 2 ακόμα δεν έχουν μπει, θα μπουν από το Μάη. 61 είναι. Έχουμε ήδη μια στην περιοχή του Αγίου Μύρου να είναι έτοιμη και σκεφτόμαστε κάποιες γεωτρήσεις, μία στην περιοχή των Μαλίων και άλλη μία-δύο στην περιοχή του Αγίου Μύρου. Φυσικά η αντικατάσταση του αγωγού των Μαλίων είναι ένα έργο το οποίο είναι ανάγκη να γίνει και είναι τώρα μια ευκαιρία με τον ΒΟΑΚ που θα γίνει να μπορέσουμε να το εντάξουμε εκεί μέσα, διότι πραγματικά περνάει μέσα από κατοικημένες περιοχές. Η χρήση του νερού να γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή και να γίνεται μόνο όπου είναι απαραίτητη. Πολύ απλά παραδείγματα. Να ποτίζουμε με διαφορετικά, να μπούμε στη διαδικασία με διαφορετικά συστήματα, με σταγόνες. Η περίοδη όπου η κατανάλωση του νερού ήταν ανεξέλεκτη, έχει περάσει ανεπιστρεπτική. Την ίδια ώρα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης εκτιμά ότι το φράγμα Ποσελέμη θα ενισχυθεί με επιπλέον ποσότητες νερού το επόμενο χρονικό διάστημα, με τον ίδιο να βρίσκεται σε συνεργασία με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, διερευνώντας τη δυνατότητα δημιουργίας μικρών φραγμάτων. Να υπερθυμίσω ότι έχει εκπονηθεί το Master Plan από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών που μας εποπτεύει. Είναι στη διάθεση της Ολλανδικής εταιρείας που επεξεργάζεται το μεγάλο Master Plan για την Κρήτη, όπως έκανε και με τη Θεσσαλία, και τα σενάρια τα οποία θα προκύψουν πολύ σύντομα θα είναι ανακοινώσιμα.